Κοντά μα, με στο Skype, είναι ο κύριο Δημήτρη Παπαδημητριάδης, ψυχία και ψυχοθεραπευτή. Καλό σα απόγευμα. Καλησπέρα σα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι μια κακή τάση, μια κακή κοινωνική τάση που αναπτύσσεται. Ε, δεν είμαι σίγουρο αν πρόκειται για τάσει. Σίγουρα όμω υπάρχει μια αύξηση της νεανικής παραβατικότητας ε, έχει, ε, τη νεανική παραβατικότητα σε όλο τον κόσμο. Τόσο πολύ που ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία έχει λίγο πολύ ανακηρύξει την νεανική παραβατικότητα ως ένα πρόβλημα δημόσια υγεία αρκετά μείζων mm -hmm. και απασχολεί πάρα πολλέ χώρε. Στη δική μα χώρα, θα έλεγα ότι η αύξηση ίσω είναι και λίγο μεγαλύτερη, τουλάχιστον από τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία και βέβαια νομίζω ότι το, το, το αντιλαμβάνεται και ο τελευταίο από την επικαιρότητα που αποσχολείται διαρκώ σχεδόν καθημερινά με καινούργια επεισόδια. Θα σα πω ότι ένα λόγο για αυτή την αύξηση, πιθαναλογώ ναι, ναι. ότι είναι. Ο τραυματισμό τη κοινωνική συνοχή μετά την κρίση χρέου και την πανδημία που ακολούθησε, με την έννοια ότι ο πολίτη έχασε λίγο την εμπιστοσύνη του απέναντι στου θεσμού απέναντι στην δικαιοσύνη και λειτουργεί η κοινωνία μα λίγο πιο ατομικιστικά από πριν. <Καινθυντα> Αυτό διαχέεται και στου νέου, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν λιγότερε ευκαιρίε για το μέλλον του, ειδικά εκεί που υπάρχει συγκεντρωμένη φτώχεια, και του οθεί να συμμετέχουν ενδεχόμενα σε συμμορίε, τι οποίε συγκροτούν και με την ευκολία τη πρόσβαση στα κοινωνικά δίχτυα, στο, 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 στον ψηφιακό κόσμο. Αλλά ακούγοντα και αυτά τα μηνύματα στο οικογενειακό τραπέζι περί της ε, δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι οικογένειε και μην απολαμβάνοντα την προστασία τη πολιτείας, έτσι νιώθουν πολλέ οικογένειε. Αισθάνονται οι νέοι ότι ο καθένα είναι εκεί για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει λοιπόν πλέον ο αλτρουισμός με τον τρόπο που τον θυμόμαστε οι παλιότεροι, η οικαια απέναντι στον συμπολίτη μα. Άρα, δηλαδή, θα λέγατε ότι η βασική αιτία είναι όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μπορούν να έχουν οι γονεί, όπω για παράδειγμα ο εκνευρισμό, η απογοήτευση, ο φόβο, και αυτά να διοχετεύονται στα παιδιά μέσω τη συνύπαρξη. Σε μεγάλο βαθμό, θεωρώ ότι ε, τα παιδιά μιμούνται του ε, γονεί σε, σε πολλά πράγματα. Μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από, από εκείνου. Οι συζητήσεις, λοιπόν που γίνονται στο οικογενειακό τραπέζι έχουν μεγάλη σημασία εδώ, γιατί τροφοδοτούν με μια στάση ζωή απέναντι στην πολιτεία το συμπολίτη του από το σπίτι. Ε, δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέψουμε τα μηνύματα τη οικογένεια. Ε, θεωρώ ότι οι οικογένειε είναι απογοητευμένε. οι νέοι νιώθουν ότι δεν υπάρχουν αρκετέ ευκαιρίες για εκείνους και επίσης μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται απέναντι στη θέα συνομιλίκων του που έχουν ή δείχνουν να έχουν με πρόσβαση σε πολλά καταναλωτικά αγαθά uh -huh. μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών τον influencer κλπ. Ναι. Βλέπουν λοιπόν ότι ίσως πρέπει να αναζητήσουν ένα εύκολο ε, χρήμα, την εύκολη οδό στον πλουτισμό για να ανταποκριθούν σε αυτό το καταναλωτικό μήνυμα. Κύριε Παπαδημητριάδη, ψάχνουμε... οπότε πρακτικά τι θα λέγατε ότι είναι, ότι ποια είναι η αφετηρία αυτών των ενεργειών, των εγκληματικών ενεργειών από την πλευρά των ανηλίκων. Αναμφίβολα είναι ο ατομικισμό, είναι δηλαδή ο τρόπο με τον οποίο, όπω εξήγησα, η κοινωνία μα εξωθείται με τον καιρό για όλου του προηγούμενου λόγου που συζητήσαμε. Σε μια ατομικιστική οπτική γωνία. Δεν υπάρχει η αλληλεγγύη, δεν υπάρχει, αν θέλετε, η κατανόηση στον συμπολίτη μα. Δεν υπάρχει επίοικια, δεν υπάρχει ανεκτικότητα, δεν υπάρχει καν η αποδοχή του διαφορετικού. σιγα σιγά-σιγά. Okay. Οπότε οι νέοι παραβάτε, οι έφηβοι, στρέφονται εύκολα εναντίον των συνομιλίκων του. Ε, γιατί δεν έχουν επίκαια, δεν έχουν ανεκτικότητα. Πολύ εύκολα θα στοχοποιήσουν έναν διαφορετικό άνθρωπο για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να είναι διαφορετικό. Θέλει τον σεξουαλικό προσδιορισμό του ή τα παραπάνω κιλά του, ή ίσω ένα ρούχο που φοράει το οποίο μπορεί να είναι αντικείμενο χλεβασμού Και αυτό, αυτό βέβαια οδηγεί και σε περισσότερη βιαιότητα σε σχέση με παλιά. Ακριβώ επειδή δεν υπάρχει η αλτρουιστική οπτική γωνία, δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση πιο ανθρώπινη. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη βία. Για να μπορέσουμε αυτό που, αυτό που μα μεταφέρετε να το καταλάβουμε καλύτερα, θα μπορούσατε να μα δώσετε κάποια. Παραδείγματα ή κάποια κοινά χαρακτηριστικά των ανηλίκων που συμμετέχουν σε εγκληματικέ οργανώσει ή ακόμη και απλά σε βία επεισόδια. Δεν, δεν είναι, ξέρετε, πολύ ομοιογενή τα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν ασφαλώ οι κλασικέ εκείνε περιπτώσεις περιπτώσει που μελετάει η επιστήμη μα από, από ετών με του νεαρού παραβάτε που προέρχονται από τα δυσλειτουργικά οικογενειακά περιβάλλοντα. Mm. Όπου είτε απουσιάζει α, η, α, η οικογενειακή υποπτία, υπάρχει μια δυσλειτουργική οικογένεια γιατί τσακώνονται πάρα πολλοί γονεί, είναι χωρισμένοι γονεί, ή του αντίον υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα, πειθαρχική α, α, και τιμωρητική γονεϊκότητα. Αλλά είναι, είναι αλήθεια ότι έχουμε όμω και. Παραβάτε που προέρχονται από καθόλα κανονικά εντό εισαγωγικών οικογενειακά περιβάλλοντα, στα οποία ωστόσο γίνεται, όπω εξήγησα, αυτή η αποτίμηση της, του ρόλου τη θέση που έχει η οικογένεια ή το ο άτομο, ο άνθρωπο, ο ένα, η μονάδα μέσα στο ευρύτερο σύνολο το οποίο αισθάνεται ότι ε, το αδική, ε, αδική το αδικει αδικει το ατομο αδικει την οικογένεια, ε, ότι δεν υπάρχει κοινωνική okay. δικαιοσύνη, ότι δεν έχει να περιμένει κανεί ε, με αισιοδοξία κάτι πολύ καλύτερο, διότι βλέπουν πω αυξάνεται, για παράδειγμα, η ακρίβεια, αλλά δεν αυξάνονται οι μισθοί, δεν δημιουργούνται θέσει εργασία, συνεχίζεται η ανεργία σε ένα μεγάλο βαθμό. Ε, οι νέοι είναι λοιπόν αρκετά απογοητευμένοι. Α πούμε, τώρα που συζητούμε για την ιδιωτική παιδεία, αισθάνονται ότι θα μπορούν να σπουδάσουν εκείνοι που έχουν πλούσιε οικογένειε, ε, ενδεχόμενα όχι εκείνοι mm. που δεν έχουν τη δυνατότητα όμω. Το καθεξής. Όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφιχτικό περιβάλλον, μια ασφιξία που σε αυτή την παρορμητική και εναντιωματική ηλικία τη εφηβεία, εύκολα καλλιεργεί την παραβατική διάθεση. Οπότε, αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μα λέτε ότι τα βία περιστατικά των εφήβων αποκαλύπτουν στο σύνολό του το, 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 τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε μια κοινωνία, στην συγκεκριμένη περίπτωση στη δική μα. Το ερώτημα είναι πώ θα μπορούσαν όμω να αντιμετωπιστούν. Θα ζητούσαμε από οι επιστήμονες, οπωσδήποτε από την πολιτεία, να εντάξει στο σχολικό πρόγραμμα ε, ίσως μια αναπλήρωση αυτής της δυσκολίας που ε, υπάρχει στην οικογένεια να διδάξει στα παιδιά ε, ε, τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων. Τι σημαίνει. Σημαίνει ίσω τον ψυχολόγο όχι περιφερόμενο από σχολείο σε σχολείο όπω γίνεται τώρα, αλλά εγκατεστημένο στο σχολείο να κάνει ένα μάθημα μία ώρα την εβδομάδα σε όλε τι τάξει, σε όλα τα παιδιά, για να τα μάθει κοινωνικέ δεξιότητε, να τα βοηθήσει να επιλύουν τι μεταξύ του συγκρούσει περισσότερο ειρηνικά, να είναι περισσότερο επίοικοι και δεκτικά απέναντι στο διαφορετικό. Ε, αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και είναι μια ενέργεια την οποία εύκολα πιστεύω ότι μπορεί να υποστηρίξει η πολιτεία. Δηλαδή ένα μάθημα κοινωνικών δεξιοτήτων. Και, 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 και αλτρουισμού μέσα στο σχολείο. Από τα μικρά χρόνια, ελπίζω, δηλαδή ήδη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, και ίσω πηγαίνοντα προ τα πάνω σε πιο εξειδικευμένα και πιο περίπλοκα ζητήματα κατανόηση ε, του κοινωνικού συνόλου. Αλλιώ, όπω εξήγησα, δυστυχώ ε, θα, θα συνεχιστεί αυτή η ατομικιστικότητα στον τρόπο που βλέπουν και τα παιδιά. Okay. Κύριε Παραπαδημητρία, επειδή και είναι το... ένα, ένα περιστατικό και, που μας έχει, και ένα φαινόμενο που μα έχει απασχολήσει άμεσα, βλέπουμε σιγά σιγά να συντάσσονται και ομάδε ε γονέων ή και ενηλίκων γενικά που βοηθούν τα παιδιά, επιτηρούν σε διάφορες περιοχές τα παιδιά, ούτως ώστε να μειωθούν αυτά τα κακό κείμενα, αυτές οι εγκληματικές ενέργειες μεταξύ τους. Ε, εσείς είστε υπέρ σε κάτι τέτοιο και γενικότερα πώς θα μπορούσε ο κάθε ενήλικας να βοηθήσει από τη δική του θέση. Η εφηβεία και η νεαρή ενήλικη ζωή νομίζω ότι χαρακτηρίζεται από την εναντιωματικότητα, την αντίδραση στη δράση. Θα σα έλεγα λοιπόν ότι η περισσότερη αστυνόμευση εδώ ενδεχόμενα τροφοδοτεί και περισσότερη αντίδραση σε αυτέ τι ηλικίε, τι τόσο εναντιωματικέ. Και δεν είμαι σίγουρο κατά πόσον αρκεί, γιατί βεβαίω μπορεί να αντιμετωπίζει και να περιορίζει την εξέλιξη ενό φαινομένου πρακτικά, και έχει αυτό βεβαίω και την αξία του, την ειδική δεν διαφωνώ. Αλλά σίγουρα δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα, δεν αντιμετωπίζει την αιτία. Η αιτία βρίσκεται σε έναν τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται, όπω εξήγησα, οι έφηβοι, τα παιδιά, συνολικά την κοινωνία. Αυτή η διαφορετική ματιά, λοιπόν, που μα είναι τόσο απαραίτητη, η πιο ανθρώπινη, η πιο αλτουριστική, πρέπει να διδαχθεί στο σχολείο, πρέπει να είναι μέρο τη μάθηση. Γιατί τα παιδιά, όπω είπατε κι εσεί, μαθαίνουν και από το σπίτι, και εγώ το υπογράμισα, ορισμένε αντιλήψει. Και για να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να μάθουν και έναν άλλο τρόπο, πρέπει να τα διδάξουμε με έναν με μια αλλιωδό ε, και αυτή θα μπορούσε να είναι ίσως το μάθημα ψυχολογίας μέσα στο σχόλιο. Δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Εφαρμόζεται σε κάποιες χώρες του εξωτερικού και έχει καλά αποτελέσματα. Ε, εκτός από αυτά, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούσε να σταθεί αποτρεπτικό για τα παιδιά. Δεν είμαι σίγουρο ότι η εφηβή αντιλαμβάνεται πάρα πολύ τον νόμο. Υπάρχει και άγνοια του νόμου, την οποία ο νόμο βέβαια δεν συγχωρεί. Εγώ. Από την άλλη, όμως, επειδή ακριβώ είναι μια τόσο αντιδραστική ε, ηλικία, ε, δεν είμαι σίγουρο ότι η αστυνόμευση και ο περιορισμό από τον νόμο ή ε, η, ε, η απονομή δικαιοσύνη με ποινέ θα βοηθήσει τον αντίον. Έχει κελάδι στη φωτιά σε έναν βαθμό. Διότι αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι υπάρχει αυτό το αίσθημα πράγματι ότι η κοινωνική δικαιοσύνη δεν αφορά σε εναν βαθμο διοτι αυτο που σιγουρα συμβαινει ειναι οτι υπαρχει αυτο το αισθημα πραγματι πω η κοινωνικη δικαιοσυνη δεν αφορα σε ολου ε, και σκέφτεται ο πολίτη και πολύ περισσότερο ο νεαρό έφηβο ή ο νεαρό ότι είμαι εδώ μόνο μου να στηρίξω τα δικά μου συμφέροντα και τον εαυτό μου, δεν πρέπει να περιμένω από κανέναν. Είναι αυτή η ατομικιστικότητα για την οποία σα μίλησα πριν. Ατομικιστικότητα και μοναξιά, όπω μα εξηγήσατε. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλε τι πληροφορίε και τι συμβουλέ που μα δώσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.